Zombie apocalypse. Πούστε πέντες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ισπανίας και σήμερα περιμένουμε μία μεγάλη αναβάθμιση στον κινητήρα και πάμε να δούμε αν έχει πετύχει. Και ναι, έχει πετύχει η αναβάθμιση στον κινητήρα, έχουν πετύχει όλες οι αναβαθμίσεις που κάναμε μέχρι τώρα. Έχουμε και μία αναβάθμιση στην αεροδυναμική, η οποία αν είναι να γίνει θα είναι έτοιμη για το επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Μονακού, στο οποίο αν προλάβω θα βάλω και άλλη μία αναβάθμιση στην αεροδυναμική για να είμαστε πιο δυνατοί για εκείνο το Grand Prix. Ελπίζω ότι αυτή η αναβάθμιση στον κινητήρα θα με βοηθήσει να πάω καλύτερα με το μονοθέσιο, γιατί μέχρι τώρα τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά και ελπίζω σήμερα σε μία πίστα στην οποία μπορώ να εκμεταλλευτώ την στρατηγική να μπορέσω να τα πάω καλύτερα. Προχωρήσαμε λίγο τον χρόνο, βλέπετε ότι δεν έχει γίνει ακόμα η αναβάθμιση στην αεροδυναμική, γιατί είναι για να γίνει μετά το Grand Prix της Ισπανίας και θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε όμως τώρα στις κατατακτήριες δοκιμές. Και είμαστε στο Q1, όπως στο Q1 βλέπετε ότι είμαι στην προτελευταία θέση. Βγαίνω τώρα για μια τρίτη προσπάθεια για να βελτιώσω το χρόνο μου, να δω μήπως και μπορέσω να κάνω κάποιο θαύμα να περάσω στο Q2. Για την ώρα όμως έχω καλά νέα. Νιώθω ότι το μονοθέσιο δεν γλιστράει το πίσω μέρος στη συγκεκριμένη πίστα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε σωστό και σιγά σιγά το μονοθέσιο αναβαθμίζεται. Και για την ώρα στο πρώτο κομμάτι της πίστας βελτίωσα το χρόνο μου. Βελτιώνω όσο περνάμε διάφορες στροφές που έχω κάνει λαθάκια πριν. Τώρα προσπαθώ να είμαι πιο προσεκτικός από τις πρώτες δύο προσπάθειες που πίεζα παραπάνω και έκανα λαθάκια. Να δω μήπως και καταφέρω να περάσω στο Q2. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο εννοείται, αλλά πάλι θα ποντάρω ότι στη συγκεκριμένη πίστα μπορώ να εκμεταλλευτώ την στρατηγική. Αν και υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει στον αγώνα και αυτό μπορεί να με κάνει να μην μπορέσω να βγάλω κανένα καλό αποτέλεσμα από το συγκεκριμένο αγώνα. Εμένα με ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο αγώνα και στον επόμενο στο Μονακό ο Χάμιλτον και ο Γκασλί να συνεχίζουν να παλεύουν μεταξύ τους για να μην απομακρυνθώ πάρα πολύ στη βαθμολογία, γιατί μετά έρχονται πολλές πίστες στις οποίες συνήθως φέρνω πολύ καλά αποτελέσματα. Βγήκαμε τώρα από την τελευταία στροφή, θα περάσουμε την γραμμή τερματισμού, βελτίωσα αρκετά το χρόνο μου, αλλά να δούμε σε ποια θέση τερμάτσα. Και εν τέλει τερμάτσα στην 17η θέση, δεν κατάφερα να βγω από το Q1, θα ξεκινήσω από την 17η θέση και θα δούμε πώς θα τα πάμε. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη, βλέπουμε ότι ο Leclerc ξανά πέρασε στο Q2, φαίνεται ότι ο Leclerc πάντα βρίσκει σε έναν γύρο τον τρόπο να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα, βασικά να βγάλει το κάτι παραπάνω από το μονοθέσιο. Αλλά σίγουρα σιγά σιγά θα έρθει και η δική μου ώρα, τουλάχιστον να περνάω πιο εύκολα στο Q2. Για το Q3 ακόμα έχουμε σίγουρα πολύ μέλλον μπροστά μας μέχρι να το καταφέρουμε αυτό. Αυτό όσον αφορά τις κατατακτήριες δοκιμές. Πάμε να δούμε και από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός και μήπως καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε κάποια κατάσταση ότι κάποιος οδηγός πήρε κάποια ποινή και έτσι να ξεκινήσω λίγο πιο ψηλά. Έχουμε στην pole position το Pierre Gasly, δεύτερος Max Verstappen, τρίτος Lewis Hamilton. Το άλλο ένα καλό αποτέλεσμα το έφερε ο Leclerc, ο οποίος ξεκινάει από την 6η θέση και πιστεύω ότι μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ δυστυχώς δεν θα κερδίσω κάποια θέση από κάποιον οδηγό που να έχει πάρει κάποια ποινή και έτσι θα ξεκινήσω από την 17η θέση. Επίσης έχουμε το κακό νέο ότι σήμερα βρέχει και σήμερα με τη στρατηγική δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ κάποια πράγματα. Θα πρέπει να πάρω ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο με τη στρατηγική. Η στρατηγική υποβροχή, γιατί θα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος η βροχή, είναι διόν pit stop. Ξεκινάω βρόχινα, βάζω βρόχινα και τελειώνω με βρόχινα. Αλλά εγώ θα το πάρω ρίσκο να ξεκινήσω με βρόχινα και θα βάλω μόνο μία φορά βρόχινα για να πάω μέχρι το τέλος. Και έτσι ελπίζω ότι επειδή τα μποτάκια θα κάνουν ένα extra pit stop, να είμαι αρκετά κοντά ώστε να πεταχτώ μπροστά τους και να καταφέρω να αμυνθώ μετά απέναντί τους με πιο θαρμένα ελαστικά για να τους κρατήσω πίσω μου. Είναι δύσκολο, είναι ρίσκο, αλλά πρέπει να το κάνω γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πάρω απολύτως τίποτα από αυτόν τον αγώνα. Αυτά όσον αφορά τη στρατηγική. Πάμε σιγά σιγά στην εγκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινάμε λίγο γλιστρώντας με το πίσω μέρος, γιατί σίγουρα είναι δύσκολο με το νερό πάνω στην πίστα. Πέρασα αμέσως στο Μάγνουσεν, κολλάω πίσω από τον Μπότας, αλλάζω γραμμή από τα δεξιά. Θέλω να έχω την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Να δούμε εδώ στα φρένα. Περνάω λίγο πιο αργά από τον Μπότας και τον Ράσελ. Τους περνάω προς τη μήνυα. Ακουμπάει πάνω μου ο Μπότας. Τώρα έχουμε επαφή. Εδώ γλιστράει το μονοθέσιο μου. Ανοίγω την γραμμή και τώρα ξανά χώνεται ο Μπότας. Ο Μπότας βγαίνει λίγο εκτός πίστας. Είχαμε επαφή με τον Μπότας.
βγήκε εκτός και έμεινε πάρα πολύ πίσω τώρα μόνος του, την ώρα που εγώ κυνηγάω εδώ τις δύο Ρενό, τον Όκον, τον Φέτελ και τον Νίκ Ντεβρί. Το Φέτελ με την Αλφα Τάουρι. Τώρα εδώ τον Νίκ Ντεβρί από την εξωτερική προσπαθώ να τον προσπεράσω. Έχει καλύτερη πρόσφυση αυτόν, αλλά στην επόμενη στροφή μπουτάω εδώ στα φρένα και περνάω τον Νίκ Ντεβρί. Ήθελα να περάσω και τον Όκον και τον Φέτελ, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνα εκεί. Την ώρα που ο Νίκ Ντεβρί επιμένει από τα δεξιά. Ακόμα είμαστε ρόδα με ρόδα. Στην επόμενη στροφή θα έχω την εσωτερική και θα τον στριμώξω λιγάκι να ανοίξει τη γραμμή του ώστε να καταφέρω να τον κρατήσω πίσω μου και πλέον έχω ανεβεί στην 13η θέση. Επόμενο μπροστά μου είναι ο Έστεμπαν Όκον. Να δούμε αν θα μπορέσουμε στην επόμενη στροφή να τον απειλήσουμε, μια και όλα τα μποτάκια θα κολλήσουν σε ένα μικρό τρενάκι και εδώ θα αλλάξω γραμμή τελευταία στιγμή. Θα χωθώ από την εσωτερική και θα τον προσπεράσω και τον Όκον. Και πλέον επόμενος μπροστά μου είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω σε αυτό το γύρο να μου δοθεί κάποια ευκαιρία. Θα φανεί στον επόμενο γύρο αν θα μπορέσω να προσπεράσω και τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Φαίνεται ότι βρήκα έναν καλό ρυθμό για τον πρώτο γύρο. Εννοείται ότι συνήθως στον πρώτο γύρο τα πάω πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι και στη συνέχεια να βρω καλό ρυθμό, να μπορέσω να κρατηθώ με αυτά τα μονοθέσει, να μην τους αφήσω να απομακρυνθούν πάρα πολύ. Γιατί ξέρω ότι θα έχουν δύο pit stop, ενώ εγώ θα πάω για το μεγάλο ρίσκο για ένα pit stop για να καταφέρω να βρεθώ μπροστά από όλους. Ίσως παλέψουμε σήμερα και για κάποιο βάθρο, ίσως παλέψουμε και για την νίκη, ή μπορεί και να το καταστρέψω όλο και να μην παλέψω για απολύτως τίποτα. Πρώτος γύρος, πολύ καλά πήγαμε, είμαστε κοντά στους βαθμούς, προσπαθώ να μείνω εδώ κοντά στον Φέτελ για να τον φτάσω, να τον απειλήσω και πιο μπροστά που πλέον είναι η βαθμή από τον Πέρες και πιο πάνω να απειλήσω και τους υπόλοιπους οδηγούς, να δω μπας και καταφέρω να τους φτάσω και να τους προσπεράσω. Σκοπός σήμερα είναι να δω μήπως μπορώ και υπό βροχή να κάνω κάποιο θαύμα με τη στρατηγική, γιατί ξέρετε ότι γενικά στη βροχή δεν τα πάω καθόλου καλά και συνήθως δεν φέρνω καλά αποτελέσματα μέσα στη βροχή. Και φτάσαμε στον 11ο γύρο. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Βλέπετε, η εικόνα είναι ίδια. Ο Φέτελ είναι μπροστά μου. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί από μένα. Ούτε εγώ δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Λογικά τώρα, όπως βλέπετε κιόλας, μπαίνουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών, όπως και πάρα πολλοί άλλοι οδηγοί. Νομίζω μία Mercedes και μία Red Bull δεν έχουν μπει ακόμα. Τώρα θα περάσουμε εδώ μπροστά από κάποιους οδηγούς. Να δούμε, θα περάσουμε και το Hamilton. Ναι, περνάμε και το Hamilton, αλλά δεν θα περάσουμε τον Verstappen, ο οποίος Verstappen ήταν στη δεύτερη θέση πίσω από τον Gasly. Αυτό σημαίνει ότι ο Gasly και ο Verstappen σίγουρα θα βγουν μπροστά μας, αλλά όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί θα βγουν πίσω μας. Και αυτό σημαίνει ότι εφόσον θα είναι πίσω μας, εγώ θα είμαι στην τρίτη θέση και πλέον θα πρέπει να κάνω άμυνα, να κρατήσω αυτή την τρίτη θέση μέχρι να έρθει η δική μου αλλαγή ελαστικών και μετά να ελπίζω ότι θα είμαι αρκετά κοντά όταν κάνουν οι υπόλοιποι, όλοι οι οδηγοί βασικά, την δεύτερη τους αλλαγή ελαστικών, να ξαναβρεθώ στην τρίτη θέση μετά την άμυνα που θα κάνω απέναντι στους οδηγούς που θα είναι πίσω μου μετά από αυτό το γύρο που λογικά θα μπει και ο Gasly και ο Albon και πλέον θα βρεθώ στην τρίτη θέση. Καλά πάμε, δεν έχω παράπονα από το ρυθμό που έχω στην βροχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς για την ώρα δεν έχουμε μάχες με κάποιους, δεν μπορώ να φτάσω κάποια μονοθέσια. Πιθανόν τώρα να ξεκινήσουν οι μάχες με τον Hamilton που θα βρεθεί πίσω μου και θα αρχίσει να με απειλήσει για να με προσπεράσει. Αλλά εγώ θα τα δώσω όλα για όλα να τον κρατήσω πίσω μου, να κάνω σκληρή άμυνα απέναντί του και να καταφέρω έτσι να κρατηθώ στην θέση, την τρίτη θέση που θα βρεθώ μόλις μπουν όλοι οι οδηγοί να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Βλέπετε τώρα και οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου μπήκαν να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Μέσα είναι και ο Gasly, ο οποίος τώρα βγαίνει από το pit lane και πλέον σημαίνει ότι ο Gasly θα οδηγήσει άνετα την κούρσα μπροστά από τον Max Verstappen. Έχει μια μικρή απόσταση και δεν θα δυσκολευτεί καθόλου. Ο μόνος που έχει μείνει να κάνει αλλαγή ελαστικών νομίζω είναι ο Valtteri Bottas, ο οποίος βλέπετε ότι είναι στην τελευταία θέση, σχεδόν τον έχει φτάσει ο Gasly ένα γύρο. Εγώ τώρα πρέπει να κρατηθώ εδώ μπροστά από τον Hamilton και τον Albon που σίγουρα θα με πιέσουν αυτοί οι δύο και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να τραβήξω λίγο παραπάνω αυτά τα ελαστικά, παραπάνω από τον 16ο γύρο, για να καταφέρω να κάνω τον Hamilton να φτύρει τα δικά του ελαστικά, γιατί αν μπω στο 16ο γύρο θα έχει αρκετά φρέσκα ελαστικά και πλέον θα μπορέσει να μεγαλώσει τη διαφορά όσο χρειάζεται για ένα pit stop ώστε να μην ξαναβρεθώ εγώ στην τρίτη θέση. Θα πρέπει να κάνω τα πάντα εδώ, να αντέξω με αυτά τα ελαστικά ώστε να μου βγει αυτό το σκεπτικό που μόλις έκανα.
Φτάσαμε στον 15ο γύρο. Τώρα θα έπρεπε να μπω για να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών ή τώρα ή στον επόμενο γύρο. Αλλά δεν θα μπω, θα κρατηθώ μπροστά από τον Lewis Hamilton όσο μπορώ. Μόλις με προσπεράσει ο Lewis Hamilton, θα μπω σε εκείνο το γύρο που θα με προσπεράσει. Γιατί ήδη αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ απειλητικός. Εδώ είναι κολλημένος πίσω μου, βλέπετε. Για την ώρα δεν έκανε κάποια κίνηση. Μου φαίνεται ζορίζεται λίγο. Ειδικά στις ευθείες βλέπω ότι δεν έχει την τελική ταχύτητα. Εγώ έχω και ένα setup στο μονοθέσιο για πιο στεγνό οδόστρωμα και μάλλον με βοηθάει πάρα πολύ για τελική ταχύτητα. Μιας και έχουμε και την αναβάθμιση στον κινητήρα και αυτό σίγουρα με ευνοεί. Που ούτως ή άλλως στη συγκεκριμένη πίστα μόνο στην ευθεία μπορείς να κάνεις προσπέραση ή αν έκανε κάποιο λάθος μέσα στις στροφές θα μπορούσε να με προσπεράσει ο Hamilton. Σίγουρα όσο φθήνονται τα δικά μου ελαστικά θα είμαι πιο ευάλωτος στα λάθη γιατί θα γλιστράω πιο εύκολα. Τώρα έχουμε επίθεση από τον Lewis Hamilton από τα δεξιά. Έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Φρενάρει πιο αργά αυτός από εμένα. Αλλά καταφέρνω και ελέγχω την τοποθέτηση του μονοθεσιού από την εσωτερική πλευρά. Τον αναστρίμωξα λίγο να ανοίξει την γραμμή του και κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου. Φαίνεται ότι ο Hamilton τώρα με πιο φρέσκα ελαστικά, όσο περνάνε οι γύροι και ευθύνονται τα δικά μου ελαστικά, γίνεται όλο και πιο γρήγορος και λογικά θα με απειλήσει όλο και περισσότερο. Αν μπορώ να κρατήσω αυτά τα ελαστικά μέχρι τον 24ο γύρο, πιστεύω θα είμαι σε πάρα πολύ καλή ευνοϊκή θέση να βρεθώ στην τρίτη θέση μετά την δική μου αλλαγή ελαστικών. Τώρα βγαίνουμε στην ευθεία τερματισμού. Βλέπετε, έχει κολλήσει πίσω μου ο Lewis Hamilton. Εγώ αλλάζω γραμμή από τα δεξιά. Ο Hamilton από τα αριστερά. Τώρα θα κάνει την κίνηση. Είμαστε ρόδα με ρόδα. Ακόμα απέχουμε πάρα πολύ από την πρώτη στροφή. Περνάει λίγο μπροστά ο Lewis Hamilton, αλλά έχω την εσωτερική γραμμή. Προσπαθώ εδώ να φρενάρω πάρα πολύ αργά. Το στριμώχνω πάλι λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και κατάφερα έτσι να κρατήσω την τρίτη θέση και να συνεχίζω να κάνω άμυνα απέναντί του. Γιατί αν με περνούσε τώρα, θα έμπαινε αυτομάτως να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Την ώρα που βλέπετε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ φθορά στα ελαστικά, ο Lewis Hamilton εδώ έριξε μια ματιά από την εσωτερική πλευρά, αλλά αμέσως το έκλεισα την πόρτα και ακόμα κρατιέμαι στην τρίτη θέση. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ ζώρικο. Θα είναι πολύ ζώρικο και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσω μέχρι τον 22ο γύρο, ειδικά άμα φθήνονται σε αυτό το ρυθμό τα ελαστικά. Αλλά φτάσαμε στον 21ο γύρο. Τώρα αποφασίζω ότι θα μπω για να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών, γιατί βλέπετε ότι έχω τεράστια φθορά και δεν μπορώ να το ρισκάρω άλλο. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκάσει το ελαστικό την ώρα που εδώ γλιστράω συνεχώς. Παντού γλιστράω πλέον, δεν έχω καθόλου πρόσφυση με τη φθορά που έχω στα ελαστικά. Ο Hamilton ακόμα δεν μπόρεσε να με προσπεράσει. Είναι κολλημένος πίσω μου μαζί με τον Albon και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί. Αλλά πιστεύω ότι αν μπω τώρα και αυτοί μπαίνουν στους επόμενους δύο γύρους, θα καταφέρω να βρεθώ ξανά μπροστά τους και έτσι να είμαι στην τρίτη θέση. Αλλά είναι πολύ ζόρικα, πολύ ζόρικο εδώ να κρατηθώ μέσα στην πίστα. Γλιστράει συνεχώς το μονοθέσιό μου, δεν μπορώ να το ελέγξω σχεδόν με τίποτα γιατί βλέπετε ότι η φθορά είναι τεράστια. Κοντεύουμε πλέον το 90% στο πίσω τροχό, το αριστερό, και ζορίζομαι πάρα πολύ. Εδώ τώρα ο Hamilton ξανά προσπαθεί από τα δεξιά να κάνει την κίνηση. Για να δούμε, είμαστε ρόδα με ρόδα. Στην επόμενη στροφή έχω την εσωτερική γραμμή, αλλά φρενάρω. Δεν έχω πρόσφυση, δεν έχω φρένα. Χάνω την στροφή και τώρα με πέρασε από την εσωτερική με το switchback ο Lewis Hamilton. Την ώρα που δέχομαι επίθεση και από τον Albon από την εξωτερική, εδώ προσπαθεί ο Albon. Κρατιέμαι ακόμα μπροστά του με νύχια και με δόντια. Ακόμα ρόδα με ρόδα είμαστε με τον Albon. Αλλά καταφέρνω εν τέλει γλιστρώντας να κρατηθώ μπροστά από τον Alexander Albon. Κρίμα που έχασα τώρα αυτή την τρίτη θέση, αλλά ακόμα υπάρχουν ελπίδες. Αν κάνω ένα καλό γύρο με φρέσκα ελαστικά, ίσως θα μπορέσω να ξαναμειώσω την διαφορά και να βρεθώ μπροστά από τον Lewis Hamilton που έχει λίγο φθαρμένα ελαστικά. Τώρα μπαίνω να, να βάλω τα φρέσκα ελαστικά, τα μόνα ελαστικά που θα βάλω σε αυτόν τον αγώνα. Ένα θαύμα έκανα με αυτά τα ελαστικά. 21 γύρους παραπάνω από το μισό του αγώνα έκανα με αυτά τα ελαστικά. Και τώρα σίγουρα θα είμαι πολύ άνετος μέχρι το τέλος. Με περάσαν πάρα πολλοί οδηγοί, αλλά όλοι αυτοί οι οδηγοί ξέρουμε σίγουρα ότι θα κάνουν άλλο ένα pit stop. Και δεν με αγχώνει καθόλου αυτή η κατάσταση. Αντιθέτως, με χαροποιεί που δεν είμαι κοντά τους για να μην με καθυστερήσουν καθόλου σε αυτό το γύρο ή στον επόμενο. Γιατί ή σε αυτόν ή στον επόμενο γύρο, ο Lewis Hamilton και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί που βρισκόντουσαν πίσω μου θα μπουν να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Τώρα, εγώ πρέπει να πιέσω σε αυτό το γύρο όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να μειώσω λίγο τη διαφορά από το Hamilton και να βγω μπροστά του μόλις ολοκληρώσει αυτό τη δική του αλλαγή ελαστικών. Τώρα δεν έχω καθόλου κίνηση μπροστά μου, έχω φρέσκα ελαστικά, σίγουρα θα έχω καλύτερη πρόσφυση από πριν, αλλά είμαστε ακόμα υπό βροχή. Δυστυχώς η βροχή δεν θα σταματήσει καθόλου και θα συνεχίσουμε με τη βροχή μέχρι το τέλος. Θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στον αγώνα, φαίνεται ότι μπορώ να φέρω ένα πολύ ωραίο και θετικό αποτέλεσμα και πρέπει να τα δώσω όλα για όλα. Σήμερα έχω ευκαιρία να φέρω το πρώτο βάθρο με την Ferrari. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για την Ferrari, ένα πολύ θετικό βήμα, γιατί μέχρι τώρα καταφέραμε να φέρουμε τέταρτη θέση, καλύτερη θέση με την ομάδα, και
Από ό,τι φαίνεται και σήμερα για εκεί παλεύουμε, για τέταρτη ή τρίτη θέση. Εγώ θέλω την τρίτη θέση, αλλά και τέταρτη θέση να φέρω θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σίγουρα δεν θα μπορέσω να παλέψω για την πρώτη θέση, γιατί ο Verstappen και ο Gasly έχουν φύγει με απόσταση πάνω από δύο pit stop σε σχέση με εμάς. Αλλά ένα βάθρο δεν θα με χάλαγε καθόλου. Ο Lewis Hamilton τώρα έχει μπει να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών. Πιστεύω θα είναι πολύ οριακά για το που θα βρεθούμε σε σχέση με τον Lewis Hamilton. Τώρα εγώ βγαίνω στην ευθεία τερματισμού. Ο Lewis Hamilton αρχίζει και είναι στην έξοδο το pit lane. Αρχίζω και τον πλησιάζω, αλλά ο Hamilton έχει βγει. Ο Hamilton έχει βγει και ο Hamilton πλέον θα πάρει την τρίτη θέση, αφού από εδώ και πέρα σίγουρα δεν θα μπορέσω να το πιάσω. Αλλά τουλάχιστον έχω βγει μπροστά από όλους τους υπόλοιπους οδηγούς που βρισκόντουσαν πίσω μου. Και αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, αν είναι πιο γρήγοροι από εμένα, θα πρέπει απλά να κάνω άμυνα απέναντί τους και να κρατήσω αυτή την τέταρτη θέση που την κέρδισα με νύχια και με δόντια σήμερα, με μια πολύ δυνατή στρατηγική και μια πολύ, πολύ τυχερή τύχη, θα το πω έτσι, γιατί είχαμε πολύ τύχη με τα ελαστικά που δεν έσκασαν μετά το 75% φθορά. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, δεν με απείλησε καθόλου ο Νόρις και ο Leclerc. Αντιθέτως μπήκαν λίγο σε μάχη μεταξύ τους και καθυστέρησαν ο ένας τον άλλον. Και έτσι εγώ ήμουν λίγο πιο άνετο στην τέταρτη θέση. Βλέπετε ο Hamilton είχε φοβερό ρυθμό και απομακρύνθηκε από εμένα 19 δευτερόλεπτα. Και ακόμα περισσότερο ο Verstappen και ο Gasly. Ο Gasly πάει για μια πολύ άνετη νίκη. Είχαμε και εγκαταλείψη από τον Alexander Albon, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο Albon τι έχει κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Κρίμα που ο Leclerc έχει χάσει τη θέση του από τον Norris, θα μπορούσαμε να τερματίσουμε στο 4-5, αλλά και εδώ που τερματίζουμε πιστεύω ότι είναι αξιοπρεπές. Ο Leclerc σίγουρα τα πήγε καλύτερα σήμερα, γιατί ξεκίνησε αρκετά ψηλά και τερματίζει ψηλά. Νομίζω ξεκίνησε στην 6η θέση και τερματίζει στην 6η θέση. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί επιτέλους δεν χάνει θέσεις σε σχέση με τη θέση που έχει ξεκινήσει. Είχαν εγκλείστημα εδώ πριν μπω στην πίσω ευθεία με το DRS. Ευτυχώς δεν με απειλήσε ο Λάντο Νόρις. Μένουν λίγο στροφές ακόμα και πάμε για μια φοβερή 4η θέση. Ένα φοβερό αποτέλεσμα, και από άποψη της Mercedes, που ο Gasly πήρε νίκη και βγήκε τρίτος ο Lewis Hamilton. Αυτό σημαίνει ότι ο Gasly μειώνει από τον Lewis Hamilton. Ο Lewis Hamilton παραμένει στην πρώτη θέση, αλλά δεν απομακρύνεται πάρα πολύ βαθμολογικά από εμένα. Από τους 74 βαθμούς θα πάει στους 77 και αυτό μου δίνει ελπίδες ότι μετά το Μονακό ίσως θα μπορέσω να μειώσω από τον Lewis Hamilton, αν έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Περάσαμε την γραμμή τερματισμού, τέταρτη θέση. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η ομάδα ανεβαίνει, η ομάδα δείχνει ότι έχει δυνατότητες. Σίγουρα δεν θα παλέψουμε σε αυτή τη σεζόν για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά θα μείνω σε αυτή την ομάδα και σας το υπόσχομαι ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θα ξαναπάρει η Ferrari μετά την εποχή του Kimi Raikkonen πρωτάθλημα κατασκευαστών. Θα τη φέρουμε εκεί που της αξίζει. Βλέπετε εδώ μεγάλος νικητής ο Pierre Gasly, δεύτερος Max Verstappen και τρίτος ο Lewis Hamilton. Είναι οι τρεις οδηγοί που συμπληρώνουν το βάθρο. Εγώ ευχαριστημένος με το δικό μου αποτέλεσμα, με την τέταρτη θέση. Σίγουρα και ο Leclerc πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω και σαν ομάδα ανεβήκαμε μία θέση. Νομίζω τώρα είμαστε στην τέταρτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα. Και αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί δείχνει ότι η ομάδα με τις αναβαθμίσεις που κάνει αρχίζει και φέρνει αποτελέσματα. Σκαλοπάτι, βήμα-βήμα, αλλά ανεβαίνουμε. Βλέπουμε εδώ πανηγύρι από τον Pierre Gasly, σίγουρα πρέπει να χαίρεται γιατί μείωσε από τον Lewis Hamilton και είναι πολύ δυνατός στη μάχη για το πρωτάθλημα των οδηγών. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Pierre Gasly όχι μόνο νίκησε, πήρε και τον ταχύτερο γύρο, άρα πήρε έναν έξτρα βαθμό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μείωσε από τον Lewis Hamilton, ο οποίος Lewis Hamilton παραμένει στην πρώτη θέση, και έτσι δεν έδωσε την ευκαιρία στον Hamilton να πάρει έναν έξτρα βαθμό αν είχε κάνει αυτός τον ταχύτερο γύρο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τους 12 βαθμούς. Σίγουρα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας στην δουλειά, αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε φοβερή δουλειά και θα κάνουμε το μονοθέσιο μέχρι το τέλος σεζόν να παλέψουμε, αν όχι μόνο για βάθρα, να παλέψουμε και για καμία νίκη. Που αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε το μονοθέσιο να είναι σε θέση να παλέψει για νίκη. Αυτό όσον αφορά το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν είχε καθόλου προσπεράσεις, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να έχω σε όλους τους αγώνες. Επίσης, αν σας άρεσε και είστε καινούριοι στο κανάλι μου, κάντε και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix στο Μονακό, και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!